Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε μαζί μία καθημερινή μεγάλη τσάντα που έκανα με ένα δερμάτινο πάνελ σε μαύρο χρώμα με χρυσά στοιχεία. Σας βάζω φωτογραφίες για να δείτε όλες τις πιθανές πλευρές της τσάντας. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος του βίντεο που θα σας δείξω την πλέξη της τσάντας. Το σημερινό βίντεο το ξεκινάω λίγο ανορθόδοξα γιατί είναι μία τσάντα που, να σας πω την αλήθεια, ήθελα πολύ να την κάνω για μένα και δεν είχα σκοπό να κάνω βίντεο επειδή θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Συνήθως προτιμώ να κάνω βίντεο όταν έχω να δείξω κάτι διαφορετικό. Στην πορεία όμως, αφού σχεδόν την ολοκλήρωσα την τσάντα, σκέφτηκα δύο πραγματάκια που μπορώ να σας δείξω. Το ένα είναι η πλέξη, το δεύτερο είναι πώς θα κάνω το επάνω μέρος, πώς θα τη μοντάρω την τσάντα. Οπότε αποφάσισα να κάνω ένα σύντομο βιντεάκι για αυτή την τσαντούλα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι έχω πάρει αυτό το δερμάτινο κομμάτι λουστρίνη από το Sitting Wolves. Έχει διαστάσεις 60 εκατοστά μήκος και 20 εκατοστά το φάρδος του. Το συγκεκριμένο δερμάτινο πάνελ θεωρώ ότι μπορεί να μας δώσει διάφορες διαστάσεις και εκδοχές της τσάντας. Μπορεί να γίνει, ας το γυρίσω από εδώ, μπορεί να γίνει μια τσάντα με καπάκι, οπότε είναι πιο μικρή σε μέγεθος. Μπορεί να γίνει όπως την κάνω εγώ, έτσι, οπότε του δίνω όλη τη δυνατότητα και όλο το μέγεθος που μπορώ να πάρω από αυτό το δερμάτινο στοιχείο. Μπορεί να μπει μεταλλικό κούμπωμα, μπορεί να μπει από πάνω εδώ, καμάρες με χερούλι. Από όσο γνωρίζω, τα κορίτσια στο Sitting Wolves κάνουν ό,τι ακριβώς ζητήσετε, κάνουν ό,τι του ζητήσετε στα δερμάτινα στοιχεία, είναι όλα επί παραγγελία και μπορεί να γίνουν, φαντάζομαι, και σε διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε. Εγώ είδα όταν πήγα στο κατάστημα μία τσάντα της Κατερίνας εκεί, με καπάκι βέβαια, ήταν πάρα πολύ ωραία τσάντα, steel backpack, και επέλεξα να πάρω το ίδιο δερμάτινο στοιχείο σε λουστρίνι μαύρο για να κάνω μία καθημερινή τσάντα που ήθελα. Λοιπόν, να μην σας κουράζω. Το πρώτο που έκανα ήταν γύρω γύρω από το πάνελ μου, το δερμάτινο, να πλέξω 2-2 άριχτα σε κάθε τρύπα, 3 στη γωνία. Είναι το κλασικό που κάνουμε, δεν έχω κάτι να εξηγήσω παραπάνω σε αυτό. Το επόμενο ήταν να τοποθετήσω το δέρμα μου έτσι όπως ήθελα εγώ, κάνοντας δοκιμές πιο πάνω, πιο κάτω, πιο με ό,τι διαστάσεις μπορεί να μου δώσει, για να αποφασίσω εγώ και μόνο εγώ τι με βολεύει και να κάνω στη τσάντα. Κάνοντας αυτή την κίνηση, είτε αυτή είτε έτσι, εγώ αποφάσισα ότι εδώ είναι η διάσταση που με βολεύει και μου αρέσει. Αυτό το λέω γιατί όταν έχετε ένα δερμάτινο κομμάτι χωρίς ειδικές οδηγίες που πρέπει να πατήσετε και που να μπείτε, προσαρμόζετε εσείς το μέγεθος της τσάντας σας εκεί που θέλετε. Για τους τύπους να σας πω ότι άφησα 20 εκατοστά ύψος, έκανα 19 εκατοστά είναι το πλαϊνό μου και άλλα 20 εκατοστά άφησα από την άλλη πλευρά, οπότε θα έχω μια τσάντα με ύψος 20 εκατοστά και ένα πολύ μεγάλο πάτο σχεδόν 20 εκατοστά. Αφού λοιπόν αποφάσισα, έβαλα σημάδια, να πω το φαίνεται ακόμα, έβαλα σημάδια μοιράζοντας τους πόντους μου να είναι ίδιοι. Και από εκεί και μετά αποφάσισα ότι θα πλέξω αυτά τα δύο πλαϊνά κομμάτια. Θα σας δείξω με ένα άλλο νήμα την πλέξη, γιατί στο μαύρο σαφώς και δεν φαίνεται, αλλά επειδή την είδα και εγώ από μία δημιουργό ξένη, νομίζω Βραζιλιάνα πρέπει να είναι, δεν είμαι σίγουρη, και μου άρεσε πάρα πολύ σαν πλέξη, αξίζει να την δείτε και να την εφαρμόσετε από ρούχο, από κουβέρτα, μέχρι ό,τι τσάντα θέλετε. Εύκολη πλέξη, έχει μικρά ανάγλυφα, κάθετα κομπάκια. Η δημιουργός την ονομάζει, νομίζω, σταγόνες βροχής, αυτή την πλέξη. Θα σας τη δείξω με ένα άλλο νήμα και θα δείτε πόσο εύκολη και γρήγορη είναι. Και το επόμενο είναι ότι
πρέπει να ενώσω αυτά τα κομμάτια μου πάνω στην τσάντα. Έχω κάνει ό,τι σας έχω δείξει πολλές φορές με βελόνα και με βελόνα και το νήμα μου. Βρήκα ακριβώς το κέντρο της τσάντας, είχα βάλει σημάδι ακριβώς στο κέντρο, ακριβώς στο κέντρο του πλεκτού κομματιού και ξεκίνησα και ένωνα με τη βελόνα μου από εδώ προς τα εδώ, από εδώ προς τα εδώ και άφησα νήμα για να συνεχίσω την ένωση και στα πλαϊνά. Αυτό που έχω κάνει λοιπόν, όταν ξεκίνησα από τη μέση και έφτασα εδώ, τώρα πολύ απλά θα στρίψω. Θα συνεχίσω την ένωσή μου. Για να είναι πιο δυνατή η ένωση, πιάνω ολόκληρη τη φυλιά και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και ενώνω με τη βελονιά μέανδρο από το σημείο που βγαίνω, στο ίδιο σημείο ξαναμπαίνω. Για να πάω απέναντι. Ολοκληρώνοντας αυτή την πλευρά, θα γυρίσω από την άλλη και θα κάνω ακριβώς το ίδιο με τον νήμο που έχω αφήσει σε αναμονή. Θα συνεχίσω να ενώνω. Ο τρόπος αυτός με βοηθάει ώστε να κεντράρω ακριβώς τα πλεκτά μου στοιχεία πάνω στο... να κεντράρω ακριβώς τα πλεκτά μου κομμάτια πάνω στο δερμάτινο στοιχείο, ώστε να ενωθούν όλα ίσια. Πάω να ενώσω και τις υπόλοιπες τρεις πλευρές που μου έμειναν και να συνεχίσουμε. Ολοκλήρωσα την ένωση των πλεκτών κομματιών. Αυτή τη στιγμή έχω ένα κουβαδάκι. Η τσάντα μου θα είναι αυτή. Θα προχωρήσω όμως στα επόμενα βήματα. Το εσωτερικό της τσάντας μου είναι αρκετά μεγάλο όπως το ήθελε. Τώρα θα βάλω το νήμα μου, θα ενώσω το νήμα και θα αρχίσω να πλέκω περιμετρικά λίγες σειρές για να δώσω και ύψος στην τσάντα μου και σταθερότητα, να καλύψω εδώ τις ενώσεις. Θα επιλέξω να βάλω, να ξεκινήσω από αυτή την πλευρά, από τη μεσαία. Έτσι κι αλλιώς κυκλικά θα πλέξω, οπότε θα εξαφανιστεί. Την ουρά από το νήμα μου θα την πλέξω μέσα όπως πάντα για να μην έχω να ενώνω. Και φτάνοντας εδώ στην ένωση, που ό,τι και να κάνουμε πάντα θα έχει μια καμπύλη, εγώ κάνω το εξής. Μέσα σε αυτή τη γωνία θα πλέξω μισό ποδαράκι, για να είναι πιο ψηλός ο πόντος μου. Οπότε, δεύτερη, τρίτη σειρά θα καλυφθεί και αυτό το κενό. Συνεχίζομαι άριχτα. Βλέπετε, ήδη έφτασε σχεδόν στην ίδια ευθεία.
Πάντα λοιπόν στις γωνίες, στις ενώσεις, εγώ μπαίνω εκεί στην ένωση και κάνω μισό ποδαράκι. Θα προχωρήσω και θα τα πούμε σε λίγο. Έχω κάνει ήδη δύο σειρές με άριχτα και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αποφασίσω πώς θα κρεμείται η τσάντα. Έχω διάφορες προτάσεις να σας κάνω. Μία πρόταση είναι να βάλετε καμάρα, είτε έτσι είτε κάθετα, που πιάνει στο πλεκτό μας πολύ εύκολα με τη σχαρίτσα από μέσα. Και υπάρχει και σε διάφορα μεγέθη, μικρότερη ή μεγαλύτερη. Άλλη πρόταση είναι να τοποθετήσετε τα στρογγυλά μπουντούζια. Άλλη μία πρόταση είναι να αφήσετε κενό και να τοποθετήσετε τα στρογγυλά αυτά μπουντούζια, περνάει η αλυσίδα από μέσα. Θα μπορούσατε με κρίκο ανοιγόμενο να πιάσετε αυτές τις πλευρές μόνο. Και μια άλλη που είναι πολύ οικονομική λύση και μπορούμε να κατεβάσουμε το κόστος της τσάντας μας, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ έχω επενδύσει σε ένα πραγματικό... Έχω επενδύσει σε ένα δερμάτινο κομμάτι στο λουστρίνι που θεωρώ ότι είναι αυτό που πρέπει να δώσω τη μεγαλύτερη προσοχή, γιατί είναι ο κορμός όλης της τσάντας μου και θα την κρατήσει σταθερή και αναλύωτη. Είναι πραγματικό δέρμα και άξιζε το ποσό που έδωσα για αυτό. Είναι πραγματικό δέρμα, οπότε έχω πληρώσει και μια ανάλογη τιμή. Για τα υπόλοιπα λοιπόν μπορώ κάλλιστα να κατεβάσω το κόστος και αυτό που θα κάνω εγώ είναι να βάλω κρίκους D που θα τους πλέξω τώρα σε αυτή τη σειρά μέσα και από αυτούς τους κρίκους θα πάω και θα βάλω μετά την αλυσίδα μου. Να σας πω την αλήθεια μου, δεν θυμάμαι αν σας το έχω ξαναπεί και σε άλλο βίντεο, τους ανεγόμενους κρίκους σε μεγάλες τσάντες που έχουν βάρος δεν τους εμπιστεύομαι. Έχω πάρει από όλες σχεδόν τις εταιρείες, δεν είναι μέσα στους κρίκους καμία κυρία που τους πουλάει και δεν μπορεί να γνωρίζει αν θα βγει η ποιότητα άριστη ή θα έχουν κάποιο θέμα. Μου έχει τύχει λοιπόν πολλές φορές ο ανοιγόμενος κρίκος από το βάρος να σπάσει, να ανοίξει, να φύγει το κομμάτι και έχω φτάσει και σε σημείο με ένα πουγγί που είχα κάνει να μαζεύω τα πράγματά μου από το πάτωμα. Προφανώς όμως είναι θέμα υλικού και είναι ένα ρίσκο. Προτιμώ λοιπόν σε μεγάλες τσάντες να βάζω κάτι πιο σταθερό και στην περίπτωσή μου θα βάλω τους κρίκους D και θα περάσω τις αλυσίδες. Θα αποφασίσω λοιπόν σε ποιο σημείο τους θέλω. Νομίζω ότι εδώ είναι το ιδανικό, να είναι κοντά η αλυσίδα, να μην είναι μακριά. Και βάζω σημάδι. Και μετράω από τη γωνία μου. 1, 2, 3 στο τέταρτο. Και βάζω το σημάδι. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά. Και η κρίκη μου θα είναι εδώ. Ένα άριχτο πριν το σημάδι μου. Το σημάδι μου και ένα άριχτο μετά είναι τρία άριχτα που μου αρκούν για να πιάσω όλο το κρίκο. Ας βγάλω το σημάδι. Και από την εξωτερική πλευρά ο κρίκος. Πιάνω μαζί και το πλεκτό. Δύο. Τρία. Συνεχίζω. Τα άριχτά μου μέχρι το επόμενο σημάδι. Ο κρίκος δεν θα γυρίσει προς τα πάνω και θα βάλω την αλυσίδα μου. Έφτασα ένα άριχτο πριν το σημάδι μου.
Και θα πάω και από την πίσω πλευρά να βάλω δύο σημάδια στα ίδια ακριβώς σημεία για να συνεχίσω τη σειρά μου. Μετά από αυτή τη σειρά θα κάνω ακόμα κάνα δύο σειρούλες και αφού ολοκληρώσω το πάνω κομμάτι θα γυρίσω για τα υπόλοιπα. Έχω αποφασίσει τι θα βάλω. Έχω δύο κομμάτια αλυσίδα, έχω πέλμα ώμου. Στο πέλμα ώμου θα περάσω κρυκάκια. Και τα δύο κομμάτια αλυσίδα που έχω, τα κόβω ακριβώς στη μέση. Τι έχω κάνει εδώ τώρα? Πρώτα απ' όλα, για να μειώσω το βάρος και το κόστος των υλικών, θα χρησιμοποιήσω ένα πέλμα ώμου. Έχω πει επανειλημμένα ότι δεν μπορώ καθόλου να είναι σκέτη η αλυσίδα. Προτιμώ να έχει είτε πλεκτό κομμάτι είτε ένα πέλμα στον ώμο, γιατί αλλιώς με κόβει, δεν αντέχω το βάρος του. Και για να μειώσω λοιπόν το βάρος και τα υλικά, θα βάλω από τη μία πλευρά τη μία αλυσίδα, από την άλλη πλευρά, τον άλλο κρυκοντέ, την άλλη αλυσίδα. Το ίδιο θα κάνω και από αυτή την πλευρά. Και η τσάντα μου θα είναι έτσι, με ένα πέλμα και τις δύο αλυσίδες από τις δύο πλευρές. Θα ολοκληρώσω, γιατί εδώ δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Θα σας δείξω το κλείσιμο που θα κάνω και η τσάντα μου είναι έτοιμη. Άνοιξα πάλι το βίντεο γιατί θυμήθηκα άλλο ένα κολπάκι, μια τσαχπινιά που θέλω να σας δείξω. Είμαι στην τελευταία σειρά που έχω πλέξει και όταν φτάσω στους τρεις αυτούς πόντους που αφορούν τον κρίκο που έχω πλέξει, δεν θα μπω εδώ πάνω, θα μπω ξανά κάτω, θα κάνω κανέστρο, τρεις πόντους κανέστρο, γιατί έτσι εξασφαλίζω έξτρα δύναμη στην τσάντα μου. Ο κρίκος αυτός δεν ανοίγει με τίποτα, ούτε με πένσα δεν ανοίγει καλά-καλά, πόσο μάλλον τώρα που το έχω πιάσει με διπλό άριχτο από πάνω δεύτερη σειρά, έτσι ούτε θα ξεχυλώσει το σημείο αυτό, ούτε και κινδυνεύει ο κρίκος μου. Εδώ θα φτάσω μέχρι εδώ που φαίνεται λίγο η διαφορά, είναι που πλέκω κυκλικά. Και ενώ μέχρι τώρα έπλεκα με το βελονάκι νούμερο 5, θα αλλάξω, θα πάρω ένα νούμερο μικρότερο, βελονάκι νούμερο 4 και θα κάνω την τελευταία μου σειρά με βούβα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζω ένα πιο χοντρό τελείωμα και δεν θα είναι ξέχυλο το αποτέλεσμα πάνω στη τσάντα μου. Όπως και να το κάνουμε, τα άριχτα εδώ δείχνουν ότι είναι πιο πλούσια. Κάνοντας λοιπόν την τελευταία μου σειρά με βουβό και βελονάκι μικρότερο, είτε με μία σειρά άριχτα με το μικρότερο βελονάκι, ό,τι θέλετε κάντε, ως αποτέλεσμα θα έχετε ως αποτέλεσμα να μαζέψει το τελείωμα της τσάντας σας και να γίνει πιο σταθερό. Ως τσάντα είναι έτοιμη η βάση της. Αυτό τώρα δεν μπορεί να φανεί καν στο βίντεο, το δείτε στη φωτογραφία. Είναι το πέλμα με τις δύο αλυσίδες. Μεγάλη. Έτσι. Σχεδόν 40 εκατοστά, το ύψος είπαμε ότι ήταν 20 εκατοστά, πρόσθεσα και αυτό εδώ, άλλα 3,5 εκατοστά, δηλαδή το ύψος της είναι γύρω στα 24 εκατοστά, το φάρδος της επάνω 40, ο πάτος της 20,
Και το τελευταίο που θα κάνω λοιπόν, μπορούσαμε να βάλουμε, να τοποθετήσουμε είτε φερμουάρι είτε ένα μαγνητάκι έτσι. Εγώ θα σας δείξω κάτι ακόμα. Αφήνω στην άκρη την τσάντα μου και με το ίδιο νήμα θα πλέξω δύο παραλληλόγραμμα, δύο κομμάτια. Θα πλέξω δύο κομμάτια πλεκτά που θα τα βάλω πάνω στην τσάντα και πάνω τους θα ράψω και το μαγνητάκι. 10 άριχτα στην αρχική μου αλυσίδα, με την περιμετρική σειρά θα γίνει 12, άλλο ένα για να γυρίσω, 11 και πάμε. Θα κάνω ένα παραλληλόγραμμα όπως σας είπα, μόνο με άριχτα, τίποτα, πολύ απλά. Έκανα 4 σειρές με άριχτα. Συνεχίζω, γωνιακός πόντος, άλλος ένας για να γυρίσω από αυτή την πλευρά. 4 σειρές είναι 4 άριχτα πρέπει να κάνω. 1, 2, 3, 4, γωνιακός πόντος, ο πόντος για να γυρίσω από αυτή την πλευρά. Είμαι στην κάτω πλευρά του πλεκτού μου, είναι πιο δύσκολο να μπει το βελονάκι στην αρχική αλυσίδα. Συνεχίζω. Το παραλληλόγραμμό μου είναι έτοιμο. Μπορείτε να το κάνετε πιο μακρύ, οπότε να βάλετε δύο μαγνητάκια, μπορείτε πιο στενό, όπως σας αρέσει εσάς. Θα αφήσω αρκετό νήμα για να το χρησιμοποιήσω, να το ενώσω πάνω στην τσάντα μου. Πάω να κάνω άλλο ένα ίδιο κομμάτι. Τα παραλληλόγραμμά μου με το μαγνητάκι είναι έτοιμα. Έχω αφήσει, όπως σας είπα, νήμα για να μπορώ να το ράψω. Θα κεντράρω ανάμεσα στην αλυσίδα μου το κομμάτι αυτό και είτε μπορείτε εδώ πάνω, είτε πιο κάτω, όπου θέλετε εσείς. Βρήκα το κέντρο αυτό που είναι ανάμεσα στην αλυσίδα, το κέντρο από το παραλληλόγραμμο που έπλεξα, θα το βάλω εδώ και με το νήμα που έχω αφήσει θα το ράψω επάνω. Το ίδιο θα κάνω και από εδώ, οπότε η τσάντα μου θα κλείνει έτσι. Ελπίζω να σας αρέσει και αυτή η ιδέα που σας έδωσα και να τη βρείτε πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα, ώστε να κάνετε ένα απλό και ωραίο κλείσιμο στην τσάντα σας. Πάμε να σας δείξω λοιπόν την πλέξη από αυτή την τσάντα. Πήρα ένα απλό νήμα, νήμα για ρούχα, γιατί αυτή η πλέξη είναι πάρα πολύ ωραία και σε ρούχο. Κάποια στιγμή λοιπόν θα κάνω και ένα ρούχο με αυτή την πλέξη. Ξεκινάμε την αρχική μας αλυσίδα με πολλαπλάσιο των 4 πόντων συν 1. Στην τσάντα μου στο πλαϊνό εγώ έβαλα 21 πόντους. Ξεκινάμε όμως για ό,τι φάρδος θέλουμε, 2, 3, 4,
Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Για το δείγμα μου εγώ σταματώ εδώ. Φτάνοντας στο τέλος, προσθέτω άλλες δύο αλυσίδες, γιατί θα γυρίσω στη δεύτερη αλυσίδα και θα κάνω για όλη μου τη σειρά άριχτα. Πολλαπλάσια του 4 συν 1 λοιπόν είναι, συν μία αλυσίδα που βάζω για να μπορώ να γυρίσω. Άριχτα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν την πρώτη μας σειρά. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Γιατί το 12 είναι πολλαπλάσια του 4 συν ένα πόντο. Κάνω μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω και ακριβώς την πρώτη μου, στον πρώτο μου πόντο, άριχτο. Κάνω και τη δεύτερη σειρά με άριχτα. Οι δύο πρώτες σειρές οποιασδήποτε δουλειάς κάνετε με αυτή την πλέξη είναι λοιπόν με άριχτα. Είτε κάνετε τσάντα είτε κάνετε ρούχο. Πάμε. Παίρνουμε νήμα και κάνουμε ποδαράκι στον πρώτο μας πόντο. Στο δεύτερο. Στον τρίτο. Και στον τέταρτο. Ξεκίνησα λοιπόν την τρίτη σειρά του σχεδίου μου κάνοντας 4 ποδαράκια. Παίρνουμε νήμα και κατεβαίνουμε κάτω από τον πέμπτο πόντο μας. 1, 1, 2, 3, 4. Αυτός είναι ο πέμπτος πόντος, κατεβαίνουμε από κάτω. 1, 2, 3, 4 και πάμε εδώ κάτω. Και κάνουμε, πιάνοντας τον πόντο μας έτσι, μπαίνουμε λοιπόν στον πέμπτο πόντο. Το άριχτο από πίσω, τραβάμε χαλαρά τον πόντο μας, δεν ολοκληρώνουμε το ποδαράκι, παίρνουμε νήμα, ξαναμπαίνουμε πίσω από αυτόν τον πόντο, τραβάμε το νήμα μας και ολοκληρώνουμε τα δύο ποδαράκια μας μαζί. Παίρνω νήμα, αφήνω τον πόντο που αναλογεί σε αυτό που κάναμε μόλις τώρα ελεύθερο και πάω στον επόμενο και κάνω ποδαράκι. Δεύτερο, τρίτο ποδαράκι. Πάμε να κάνουμε πάλι το ίδιο. Θα αφήσουμε τρεις πόντους, 1, 2, 3 και στον τέταρτο θα πάμε και θα μπούμε από πίσω. Τραβάμε χαλαρά το νήμα μας, δεν ολοκληρώνουμε το ποδαράκι μας, παίρνουμε νήμα, ξαναμπαίνουμε στο ίδιο ακριβώς σημείο. Ξαναμπαίνουμε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Τραβάμε το νήμα μας χαλαρά. Δεν ολοκληρώνουμε. Τα βγάζουμε και τα τρία μαζί. Αφήνουμε κενό τον πόντο που αναλογεί σε αυτό που μόλις κάναμε. Και πάμε στους τελευταίους μου 4 πόντους. Γιατί το δείγμα μου είναι μικρό εμένα. Και κάνουμε 4 ποδαράκια. Έχω ολοκληρώσει την πρώτη σειρά που αφορά το σχέδιο. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω τη δουλειά μου. Η εύκολη σειρά, όλη η σειρά με άριχτα.
μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Στην πρώτη σειρά του σχεδίου μας, των σταγόνων αυτών, αφήσαμε, κάναμε 4 ποδαράκια και μετά το σχέδιο. Τώρα θα κάνουμε 2 ποδαράκια. 1, 2 και πάμε να κάνουμε το σχέδιό μας. Αφήνουμε τους 2 πόντους και στη βάση του τρίτου άριχτου από την προηγούμενη σειρά τραβάμε το νήμα μας ψηλά, δεν ολοκληρώνουμε το ποδαράκι μας, ξανά στη βάση του άριχτου τραβάμε το νήμα μας ψηλά, δεν ολοκληρώνουμε και βγαίνουμε και από τα 3 μαζί. Αφήνουμε τον πόντο που αναλογεί σε αυτό που μόλις κάναμε και στον επόμενο κάνουμε ποδαράκι. Δεύτερο. Τρίτο. Ο επόμενος πόντος μας είναι η σταγόνα που ανάμεσα σε αυτά τα 3 άριχτα στο μεσαίο πάμε στη βάση του. Τραβάμε το νήμα μας μπροστά και ψηλά, δεν ολοκληρώνουμε το ποδαράκι, ξαναπαίρνουμε νήμα, ξανακάνουμε ακριβώς το ίδιο στον ίδιο πόντο, δεν ολοκληρώνουμε το ποδαράκι, παίρνουμε νήμα και τα κλείνουμε όλα μαζί. Δεν ξεχνάμε να αφήσουμε πίσω το πόντο κενό, πάμε στους επόμενους 3 πόντους μας και κάνουμε 3 ποδαράκια. Έφτασα στο τέλος της σειράς και βλέπω ότι μου περισσεύουν 2 πόντοι. Είμαι λάθος. Θα έπρεπε να έχω 3 πόντους, γιατί πρέπει να κάνω, όπως ξεκίνησα, μία σταγόνα και 2 ποδαράκια. Κατευθείαν καταλαβαίνω ότι κάτι λάθος έχω κάνει και γυρίζω πίσω και κοιτάω τη δουλειά μου και βλέπω ότι αντί να αφήσω ένα πόντο κενό πίσω από τη σταγόνα, άφησα 2. 99% σε αυτή την πλέξη, αν φτάσετε στο τέλος της σειράς σας και δεν σας βγαίνει σωστά, σημαίνει ότι έχουμε αφήσει ή δεν έχουμε αφήσει αυτό το πόντο. Πάμε λοιπόν, ποδαράκι, ποδαράκι, ποδαράκι. Άφησα τώρα σωστά ένα πόντο πίσω άπλεκο και πολύ σωστά μου έχουν μείνει 3 πόντοι. Γιατί κάτω από αυτό το άριχτο τη σταγόνα μου, και μου έμειναν 2 ποδαράκια για το τέλος μου. Όπως βλέπουμε, οι σταγόνες γίνονται ένα λάξ, οπότε στη μία σειρά που έχουμε 2, στο συγκεκριμένο δείγμα που έχω κάνει εγώ, στη μία σειρά έχω 2, 3, τώρα θα ξαναγίνουν 2, 3, 2, 3. Ανάλογα λοιπόν το μέγεθος του πλεκτού που κάνετε. Για την επόμενη σειρά, μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω και κάνω άριχτα σε όλη μου τη σειρά. Από την πίσω πλευρά λοιπόν του πλεκτού μας πάντα κάνουμε άριχτα. Και θα επαναλάβω αυτή τη σειρά με τις σταγόνες, δηλαδή 4 ποδαράκια ξεκινάω και μετά κάνω τη σταγόνα και η επόμενη σειρά είναι 2 ποδαράκια ξεκινάω και κάνω τη σταγόνα. Αυτή είναι η πλέξη, είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι ιδιαίτερη, έχει το σκεπτικό του bubble αλλά ξεφεύγει πια γιατί όλες το έχουμε κάνει άπειρες φορές. Μου έδωσε το αποτέλεσμα που είδατε στην τσάντα και επιμένω ότι είναι πάρα πολύ ωραία πλέξη και για ένα ρούχο. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.